Ο Άγιος Μάμας γεννήθηκε στη Γάγρα της Παφλαγονίας το 260 μετά Χριστούν από γονείς χριστιανούς, τον Θεόδοτο και τη Ρουφίνα, όταν αυτοί ήταν μέσα στη φυλακή όπου πέθαναν προσευχόμενοι. Έτσι ο Μάμας, βρέφος ακόμα, έμεινε ορφανός. Όμως μία πλούσια χριστιανή γυναίκα, η Αμία, τον υιοθέτησε και τον ανάθρεψε με στοργή μητρική και σύμφωνα με το πνεύμα του Ευαγγελίου. Επειδή δε ονόμαζε τη θετή του μητέρα συνεχώς μάμα, δηλαδή μαμά, ονομάστηκε Μάμας. Όταν έγινε 15 χρονών, πιάστηκε από δουλολάτρες, διότι χωρίς φόβο δημόσια ομολογούσε τον Χριστό. Τότε τον χτύπησαν αλίπητα. Κρέμασαν στο λαιμό του μολυβένιο βαρύδιο και τον έριξαν στη θάλασσα. Όμως με τη δύναμη του Θεού σώθηκε. Έπειτα τον ξανασυνέλευαν και τον έριξαν σε αναμένο καμίνι και μετά τροφή στα θηρία. Αλλά επειδή και από αυτά σώθηκε θαυματουργικά, διαπέρασαν την κοιλιά του με τρίαινα. Και έτσι μαρτυρικά και ένδοξα αναχώρησε από αυτή τη ζωή. Μας θυμίζετε τα λόγια του Κυρίου που είπε: «Όστι σουν ταπεινώσει αυτόν, ως το πεδίον τούτο, ούτως εστίν ομίζουν τη βασιλεία των ουρανών», από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Όποιος δηλαδή ταπεινώσει τον εαυτό του σαν το παιδάκι αυτό, αυτός είναι ο μεγαλύτερος στη βασιλεία των ουρανών. Απολυτίκιον, θείας πίστεως, θείον βλάστημα, μαρτύρων πέλων, οικολούθησας, ασχέτο πόθο, της εν θέης αληθώς, τούτον ίχνεσαι και του σωτήρος κήρυξες το όνομα. Εθαυμαστό θησοφε διαθλήσεως, μάμα ένδοξε, Χριστό το Θεό νικέτευε, δωρήσας θεημήν το μέγα έλεος.